Γεια σας, Dripper Gaming GR, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα review. Αυτή τη φορά θα κάνω review το, όπως βλέπετε, The Evil Within. Είναι ένα παιχνίδι από τον Shinji Megami, το δημιουργό του Resident Evil 4. Είναι ένα κλασικό βίο horror παιχνίδι που είναι πίσω είναι κλασικό horror game. Σε αντίθεση με τα τελευταία Resident Evil και άλλα horror games που ουσιαστικά ήταν καθαρά third person action games, πολύ βασισμένο στο μιλιταρισμό. Ξεκινάμε πρώτα με το story. Το story του παιχνιδιού κρατάει γύρω στις 15 ώρες και έχει ως πρωταγωνιστή τον Sebastian Castellanos, έναν detective στο Homicide τμήμα, ο οποίος γυρνώντας από μια υπόθεση μαζί με την partner του και partner του, είναι τρία άτομα, ακούνε μία κλήση στο ραδιοφωνάκι των αστυνομικών που τους ενημερώνει ότι έχει συμβεί κάτι σε ένα άσυλο και είναι αναγκαίο να πάνε. Πηγαίνουν εκεί πέρα λοιπόν και μπαίνουν μέσα στο άσυλο, στο οποίο βρίσκουν βία σκοτωμένα πολλά πτώματα και εξερευνούν να δουν τι θα γίνει, μέχρι που ο detective σου, ο Sebastian Castellanos, έχει πιαστεί εχμάλωτος από ένα τέρας με αλυσοπρίονο, από το οποίο ξεφεύγεις μέσα από ένα διεστραμμένο άσυλο, και όταν γυρίσεις έξω βλέπεις τον κόσμο να καταστρέφεται και να έχει γεμίσει δαίμονες και τέρατα. Λέγοντας όλα αυτά, ο Sebastian Castellanos προσπαθεί ταυτοχρόνως να επιβιώσει και να βρει τους χαμένους παρτνέρ του, να δει τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο. Οι χαρακτήρες του παιχνιδιού είναι πραγματικά ενδιαφέρον και το voice acting είναι κορυφαίο, ειδικά του Jackie Harley, ο οποίος κάνει τον γιατρό Ρούβι, και του Anson Mount, ο οποίος κάνει, υποδίεται τον Sebastian Castellanos στα φωνητικά. Και έτσι κρατάει συνέχεια ενδιαφέρον το story. Το story, πέρα από αυτό που εξολύσσονται μπροστά του, έχει πολλά notes τα οποία διαβάζει στα archives για να μάθεις το backstory και του χαρακτήρα σου, αλλά και άλλων πραγμάτων, όπως για την πόλη ή για κάποιο συγκεκριμένο φόνο. Ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει ένα sub-hub στο οποίο μπορείς να πηγαίνεις να σώζεις και μαζεύοντας κλειδιά να ξεκλειδώνεις κάποια safe box και να κάνεις upgrades. Θα μιλήσουμε αργότερα εκτενέστερα για τα upgrades του παιχνιδιού. Το story θα γυρίσει γύρω στις 17 με 18 story ώρες, αναλόγως τη δυσκολία που θα επιλέξετε και το αν θα ψάξετε για collectibles. Αυτό που έχω να πω για το story που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι περιέχει μεγάλη ποικιλία χώρων και μεγάλη ποικιλία τεράτων, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα στα graphic design. Και το story του εξελίσσεται ωραία, χωρίς να είναι κάτι τραβηγμένο ή υπερβολικό, αλλά χωρίς να μην έχει και το horror προσωπικό στοιχείο που δίνει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα στο παιχνίδι. Όλα αυτά ταυτόχρονα σου δίνονται στοιχεία ότι εξελίσσονται στο μυαλό του αστυνομικού Sebastian, χωρίς όμως να τον επιβεβαιώνει κάτι, και εσύ παίζοντας όλα αυτά και παίρνοντας back notes, σιγά σιγά μαθαίνεις για το story. Το story δανείζεται προφανώς πολλά στοιχεία, το story writing μάλλον, δανείζεται προφανώς πολλά στοιχεία από παρόμοια horror games του στυλ όπως Resident Evil και Silent Hill and Mary. Ουσιαστικά για μένα, όπως το βλέπεις κάποιες στιγμές, είναι σαν μια μίξη του Silent Hill. Και εκτενέστερα που θέλω να σας μιλήσω για το upgrade menu, όπως το βλέπετε και τώρα, πας κάτω σε αυτή την καρέκλα και έχεις κάποια πράσινα blood points, τα οποία τα ξοδεύει σε upgrades για περισσότερο health, running time και άλλα. Gameplay. Το gameplay του παιχνιδιού έχει πολλά στοιχεία third person action παιχνιδιού, αλλά χωρίς να χάνει το horror χαρακτήρα του που έχαναν πολλά παιχνίδια του στυλ του. Πολλές φορές θα χρειαστεί να τρέξετε, να μην πολεμήσετε, να παίξετε stealth ή να προσπαθήσετε να επιβιώσετε ή να λύσετε έξυπνα puzzle.
Κάποιες φορές έξω από τους εχθρούς θα εμφανιστούν κάποιοι μεγαλύτεροι εχθροί, οι οποίοι θα χρειαστούν περισσότερες σφαίρες και προσπάθεια για να τους σκοτώσετε, αλλά όταν τους σκοτώνετε νιώθετε ότι έχετε ανταμυφθεί και μπορείτε να προχωρήσετε. Το shooting του είναι πολύ ομό και πολύ καθαρό και νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο άμεσα του χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την κάμερά του, η οποία καμιά φορά είναι πολύ κολλητή ή και δεν σε αφήνει να δεις καλά και μπερδεύεσαι. Οπότε υπάρχει το πρόβλημα με την κάμερα, ότι είναι, ξέρω εγώ, λίγο μπερδευτική. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο τομέα του gameplay, ήτανε αψεγάδιαστος. Παίρνει λίγη ώρα να συνηθίσει τα κουμπιά, αλλά όταν τα συνηθίσει αξίζει. Υπάρχει το shortcut wheel για τα πάνω από 10 όπλα περίπου που θα βρει μαζί με grenades και syringes. Όλα τα όπλα του Sebastian θα σου έρθουν χρήσιμα, με πιο χρήσιμο από όλα μάλλον να είναι το shotgun, το οποίο έχει insta kills. Επίσης θα μπορείτε να παίρνετε για τους stealth τομείς του παιχνιδιού μπουκάλια βότκας να τα πετάτε και να προσανατολίζετε τους εχθρούς, να παίρνετε διάφορα τσεκουράκια ή μπαστούνια τα οποία σκοτώνουν τους εχθρούς με ένα χτύπημα από το έδαφος, και όταν τα πτώματα πεθαίνουν, άμα δεν έχουν αποκεφαλιστεί, το παιχνίδι σου κάνει prompt για να πατήσετε το κουμπί κύκλο το οποίο τους καίει και τους εξαλείφει από το έδαφος για σιγουριά. Επίσης στο τομέα του gameplay υπάρχουν κάποια collectibles τα οποία σου προσφέρουν διάφορα κλειδιά τα οποία ανοίγει χρηματοκιβώτιο, όπως είπα και πριν, ή collectibles τα οποία σου δίνουν backdrop stories, τα οποία καμιά φορά είναι πολύ καλά κρυμμένα και πρέπει να τα βρεις. Η βία στο παιχνίδι έχει κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο, με τα αίματα να γεμίζουν συνέχεια την οθόνη αλλά και τον ίδιο τον Sebastian και τους εχθρούς του. Χωρίς όμως ποτέ να νιώσουν υπερβολικά υπερητά. Η φαντασία που έχει δημιουργηθεί στο design των πιστών είναι απίστευτη, και αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως advantage σας στο πώς θα παίξετε για να αποφύγετε τους εχθρούς. Στη συνέχεια είναι τα graphic και design. Ο τομέας των γραφικών αλλά και του design του ίδιου είναι εξαιρετικός, με διάφορες insane και over the top παγίδες και designs, όπως και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί το παιχνίδι είναι πάντα τρομακτική και πάντα σε κάνει να νιώθεις μόνο σε ένα βίο κόσμο. Πολλές φορές τα λίγα φώτα προσδίδουν ακόμα περισσότερο σε ένα βίο τρομακτικό κόσμο. Το design των τεράδων, για το οποίο θα μιλήσω αργότερα στα graphics, είναι τέλειο, και τα bosses και τα τέρατα είναι όλα φτιαγμένα πανέξυπνα. Ο τρόπος που είναι φτιαγμένες όλες οι πίστες, είτε όταν χρειάζεται να τρέχεις, είτε όταν χρειάζεται να περπατάς πολύ, είτε όταν κάνεις shooting ή stealth, είναι πάντα πρωτότυπος και κανένα σημείο δεν νιώθεις ότι επαναλαμβάνεται, το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι όντως το παιχνίδι προχωράει και δεν ανακυκλώνεται όπως κάποια άλλα παιχνίδια. Η χρήση του έντονου κόκκινου, ιδίως στα αίματα, είναι κάτι που προσδιορίζει το παιχνίδι και το κάνει ξεχωριστό από τα άλλα, μιας και οι περισσότεροι χώροι είναι γεμάτοι αίματα, είτε των εχθρών σου, είτε δικά σου, είτε απλά υπάρχουν. Αλλά και η φαντασία του Shinji Mikami βοηθάει στο horror αίσθημα. Το αποτέλεσμα είναι ένα τέλειο παιχνίδι που πραγματικά μένει true στις horror μορφές, χωρίς να χάνει αυτό που είναι. Βέβαια έχει μερικά προβλήματα με την κάμερα και πολύ μηδαμινά bugs, γι' αυτό του δίνω ένα 9 στα 10. Ευχαριστώ που το είδατε, κάντε like, comment και subscribe, αν δεν έχει κάνει subscribe. Σας άρεσε και εύχομαι να σας δω στο επόμενο. RipperGamingGR.